Τάσο, θέλω να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, θα σου δώσω τον λόγο. Αυτά που επιτρέπεται να πεις, mm -hmm. ε, ε, γιατί πραγματικά εγώ έχω στα χέρια μου πολύ σημαντική μαρτυρία, την οποία την έχω δώσει στην ελληνική αστυνομία. Έτσι. παρα. το πολύ... γνωρίζεις αυτό. Το γνωρίζω από την πρώτη στιγμή και σε ευχαριστούμε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μαρτυρία, η οποία ήρθε σε σένα προσωπικά. Την καταθέσαμε μαζί με τον μπαμπά και με τη μαμά, στο ανθρωποκτονιών και είναι μια, μια ε, μαρτυρία η οποία πρέπει να ελεγχθεί άμεσα. Είναι κάτι που το ζητά η οικογένεια και πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πολλά τα στοιχεία, πολλά, πολλά στοιχεία έχουμε δώσει στην ελληνική δικαιοσύνη όπως και στο ανθρωποκτονιών και δυστυχώς ζήνα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ο, η οικογένεια έχει, δε, έχει ζητήσει να δει ακόμα και τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Και το απαιτεί. Και το απαιτεί πλέον. Και είναι, το απαιτεί γιατί. Γιατί εμεί ταξιδέψαμε 15 Δεκεμβρίου στο Γκέντεμποκ στη Σουηδία με έξοδα τη οικογένεια. Το υλικό κρατήθηκε και με τη, βοηθεία, με τη βοήθεια του πρόξενου εκεί και ακόμα αυτό το υλικό δεν έχει έρθει στην Ελλάδα για να μπορέσει να δει η οικογένεια αν πρόκειται για το παιδί τη. Έχετε δει ευθύνη. όμως τον κύριο πυροδροσία. Δεν έχει έρθει, ναι. Φέρει την γιατί δεν που έχει έρθει. Δεν γιατί έχει... η κυρία Δημογλίδου που είχε βγει στην εκπομπή μας δεσμευτεί. είπε ότι είχε πει ότι έγιναν έγγραφα προς τις αρμόδιες αρχές Έτσι. της Σουηδίας Σωφτά. και την περιμέναν τις απαντήσεις. Ωραία. Λοιπόν, Ερώτημα. επειδή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, Ερώτημα. είναι χρονοβόρα. Για μένα mm. φταίει και η ελληνική αστυνομία και η σουδική αστυνομία και το υλικό δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι ένα υλικό που επικοινωνήσαμε εμεί με τα καταστήματα η... στη Σουηδία. Να τελειώσω λίγο. Ε, με τα καταστήματα στη Σουηδία, το οποίο θα χαθεί το υλικό. Έχει δώσει πραγματικά χρήμα, αγώνα, αγωνία, οικογένεια να κρατηθεί το υλικό. Ξέρω, δεν το και... έχει πάρει η αστυνομία τη Σουηδία το υλικό. Τώρα ε. έφυγε το έγγραφο από την ελληνική αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα για να μπορέσει να το πάρει λόγω προσωπικών δεδομένων. Αν δεν ήταν ο πρόξενο στη Σουηδία να είχε κρατηθεί, κύριε Μαρέτη, το υλικό ναι. μέχρι σήμερα, όλο το υλικό θα είχε σβηστεί. Μάλιστα. Έχω ένα ερώτημα. Έστω. Ε, ε, μισό λεπτό. Έστω και φωτογραφία ζητάμε. Εμεί δεν ζητάμε να δούμε όλο το υλικό και να δούμε και τα βίντεο από τα καταστήματα όλα που, έχει, ε, που έχουν κρατηθεί. Το απόσπασμα. Το θέλετε απόσπασμα εσείς αυτό προφανώς. που ήρθε η ναι. πληροφορία και μα λέει ότι 19 χρόνια πέρασε από εκεί. Και η οικογένεια είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Και ο λόγο που ζητάει το ραντεβού με τον Υπουργό νιώθει εκτεθειμένη. 29 μήνε. Αισθάνεται ότι δηλαδή, δεν γίνεται κάτι. Δηλαδή Αισθάνεται ότι ο κύριο Δροσίνη που πήγατε να τα λέμε με ονόματα. Πάλι αισθάνεται, δεν κάνει τίποτα. Αισθάνεται ότι η ελληνική αστυνομία. Εγώ δεν θα πω με ονόματα. Θα πω ότι. Μα, θα εδώ πω, ήταν ο πατέρα και μα λοιπόν, τα λέγε εδώ. Πε τα. Σε, σε, λοιπόν, σε εξουσιοδοτεί ότι... να τα πει. Πε τα. Για να μην νομίζετε ότι εγώ δεν θέλω να τα πείτε. Έτσι ακριβώ είναι. Εμεί λέμε λοιπόν. Ότι το Γιατί υλικό... εγώ δεν ξεπουλάω την Αρτέμιδα, παρότι έχω πληροφορίε, δεν βγαίνω να πω. Βγάλτε την κυρία μου αυτή και να μου τα πει εμένα. Και, και με ενοχλεί εσύ. το γεγονό ότι εδώ αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή ούτε η πληροφορία που έχω δώσει έχει αξιοποιηθεί. Αλλιώ να το κάνω σοου κι εγώ. Και να λέω: Ναι, ναι, έχω μια γραμμή. Κλείστε το. Βγάλτε μου τώρα την κυρία που μου λέει που είναι. Εδώ... Έτσι είναι. Ζήνα. Γιατί καταντάμε να γίνουμε στο τέλο ένα σόου. Ζήνα, και σε ευχαριστούμε και τη μαρτυρία που την κράτησε λοιπόν και έχει δοθεί στι αρχέ. Αλλά δυστυχώ ούτε η δική σου μαρτυρία, Ζήνα μου, έχει αξιοποιηθεί. αξιοποιηθεί. Έτσι, και ε, από εκεί που ήρθε η μαρτυρία, θα έπρεπε η ελληνική αστυνομία να έχει βρει άτομο και να το είχε στείλει το άτομο εκεί που έδωσε τη μαρτυρία και δεν έχει πάει Έστε, ακόμα. λοιπόν, να μην και, με βάζετε λοιπόν, μένα να τα λέω. πάλι η οικογένεια και εγώ να πάει σε συγκεκριμένο σημείο. Με δικά σα έξοδα. Έξοδα και ακάλυπτη. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Ε, λοιπόν, δεν έχουν γίνει αυτά εδώ και 29 μήνε. Και βλέπει τον εξοργισμό τη οικογένεια και ότι η οικογένεια έχει φτάσει στα ωριά τη, γιατί έρχονται μαρτυρίε, αναγκάζεται για να βοηθηθεί, τι βγάζει στον αέρα. Και πάμε σήμερα στην Αθήνα, αύριο στην Πάτρα. Ποια ε, ε, το λέμε, δεν δε λόγω, λέμε πράγμα, πού είναι. τα μέρη. Αύριο στην Καβάλα, μεθαύριο στο Βόλο. Και πάντοτε χάνονται όλε τι μαρτυρίε. Αυτό είναι που ζητάει η οικογένεια. Γι' αυτό θεωρώ ότι η συνάντηση με τον Υπουργό θα βοηθούσε να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εξαγριωθεί. Καταρχήν ο μπαμπά είναι εδώ. Και η μαμά. Και τους εξηγούμε λοιπόν ότι πρέπει να ακουστούν αυτά που θέλουν αυτοί. Μην κοιτάτε τι θέλω εγώ, τι θέλει ο Τάσος, τι θέλει ο καθένας από μας. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Ότι είναι δύο γονείς, με τεράστιο πρόβλημα οι άνθρωποι, όχι οικονομικό Πονάμε. προς Θεού, Πονάμε. ψυχής πρόβλημα, πονάνε και οι δύο και θέλουν να δουν τον Υπουργό. Το να τους εξηγώ εγώ ότι ο Υπουργός είναι στην <Και> ανώτερη κλίμακα, <Και> οπότε ο κύριος Δροσίνης είναι ο άνθρωπος που ενδεχομένως θα τους βοηθήσει. Δεν το κατανοούν λοιπόν αυτό. Θέλουν τον Υπουργό. Ας ακουστεί λοιπόν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι θέλουν τον Υπουργό να τους διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή για το παιδί τους, γιατί αν ήταν άλλο παιδί μπορεί να ήταν αλλιώ τα πράγματα και είναι αναξιοποιητέ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η οικογένεια. Εγώ έχω δώσει συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία μετέφερε ο Τάσο Ντούγκα στην α, ελληνική αστυνομία, όπου λέει τι δεν θα πούμε. Ένα ερώτημα. Καλυμμένος, Τάσο. Απόλυτα και θεωρώ ότι το αίτημα τη οικογέ... οικογένεια είναι αυτό. Ακούστηκε. Και όμω, Ζήνα, να πούμε και το άλλο. 29 μήνε έχουν γίνει τρομερά λάθη από την ελληνική αστυνομία. Αν δεν είχαν γίνει τα λάθη αυτά εξ αρχής, αν δεν είχαν γίνει τα λάθη, ίσω. Σήμερα είχε βρεθεί η Αρτέμιδα. Και να σου πω και το άλλο, Ζήνα. Ό,τι υλικό έχει βρεθεί, και το ξαναείπα, ό,τι υλικό υπάρχει από τι κάμερε, υπάρχει μόνο από τι εκπομπέ, φω στο τούνελ, από σένα και από την οικογένεια που τρέχει. Η αστυνομία έκανε στο κοροπή τρομερέ παραλήψει, μετά πήγε στο ανθρωποκτονιών, μετά πήγε στην εισαγγελία. Ο εισαγγελέα έδειξε τρομερή ευαισθητοποίηση και το ξαναέστειλε στο ανθρωποκτονιών. Γίνανε λάθη. Και η οικογένεια είναι αγανακτισμένη για τα λάθη αυτά που έγιναν. Είναι ανεπίτρεπτο το 2022. 3, μια οικογένεια να μην αισθάνεται ασφαλή στην Ελλάδα. Απλώ να πούμε ότι τώρα υπάρχουν συγκεκριμένε πληροφορίε που αυτέ είναι αδιαχείριστε, Α... λέει η οικογένεια. Δεν μπορεί να τι διαχειριστεί. Επειδή ξέρει την πληροφορία και ξέρουμε εδώ πέρα όσοι είμαστε στο πάλι, ποια είναι η πληροφορία, δεν μπορεί μια οικογένεια να το, δια... να το διαχειριστεί όλο αυτό. Όσο και να έχω εγώ την καλή διάθεση σαν δικηγόρο να τους βοηθήσω και ξέρεις πολύ καλά φο... πόσε φορέ το έχω κάνει και έχω πάει εκεί που έχω πάει. Πρέπει λοιπόν η ελληνική αστυνομία να σκύψει πάνω από αυτή την οικογένεια και να βοηθήσει αυτή την οικογένεια. Απλώ μη στο τέλο βρεθούμε εμεί μπλεγμένοι. Καταλαβαίνει τι θέλω να σου πω. Την πληροφορία Έτσι. την έδωσα σε εσά. Γιατί φορά... δεν την έκανα σόου στην εκπομπή. Και από εκεί και πέρα τη διαχειριστήκατε, την πήγατε εκεί που έπρεπε να την πάτε και την προχωρήσατε παρακάτω. Συνάδελφοι, η ναι. θα πληροφορία είναι συγκεκριμένη. Να μου απαντήσει, επειδή ε, δεν μα ποτέ τα λόγια σου. Πόσο καιρό έχει δώσει αυτή την πληροφορία, Πολύ καιρό. Τι έχει από την, την προηγούμενη φορά που ήρθατε εδώ. Ένα, έχει ένα μήνα. Βρε, βρε, βρήκα έχει. μήνυμα συγκεκριμένο στο κινητό μου Ωραία. και μίλησα με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα μήνα. Έχει ένα μήνα στο λέω εγώ, λοιπόν. Παραπάνω. Τι έχει γίνει για αυτή τη... Άσε τη δικιά μου. Άσε το δικό μου το ταξίδι στο Βρήκατε με τον κύριο Δροσίνη μετά. Μπράβο. Τι έγινε. Ή δώσατε την πληροφορία. Ή δώσαμε την πληροφορία. Εντάξει. Τι σα είπε. Ερώτημα. Ή θα... σα είπε, κύριο Ζουβά. Θα... θα το εξετάσουμε. Ναι. Δεν μπορώ να πω, Ρούλα, παραπάνω και το ξέρει πολύ καλά, Ο γιατί χιλώτας... δεν Δε... Θα, θα το εξετάσουμε. Είναι... Και πρέπει και η οικογένεια να κάνει κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Που, Ρούλα, έπρεπε η αστυνομία να είναι πάνω από την οικογένεια. Και όχι τώρα. Εγώ επιμένω περισσότερο για τα λάθη που έγιναν εγώ... πριν και ότι όλε οι μαρτυρίε που ήρθαν, ναι, ακόμα και εδώ, εγώ θα μιλήσω για την τελευταία μαρτυρία, δεν αξιοποιήθηκε σωστά από την ελληνική αστυνομία. Έχω ένα ερώτημα. Καταρχήν, όλοι πίστευαν στην αρχή, με δεν ξέρω και τη οικογένεια, ότι οι Άρτιμις είναι νεκροί. Ο μόνο που πίστευε ότι είναι ζωντανή ήμουνα Ας. εγώ και δεν το πίστευα τυχαία. Αυτή τη στιγμή οι Άρτιμις είναι 19 ή 20 χρονών. 22, 22 κύριε κάνω... Κατερινόπουλο. 22. 22. Εγώ δεν θέλω να κάνω το συνήγορο κανένα. Και αν η Άρτιμις δεν θέλει να μάθει ποτέ η οικογένεια που βρίσκεται, έχει υποχρέωση η αστυνομία να ενημερώσει την οικογένεια. Θα σας πω. Ναι. Ερώτημα, γιατί έχει δηλωθεί, έχει γίνει μια μήνυση. Γιατί η κοπέλα μήνυση. αυτή μπορεί έχει, να μην θέλει ποτέ να μάθει. Έχει γίνει λοιπόν, 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 εν πω. ζωή, κύριε Κατερινόπουλε. Και δεν θέλει. Είμαι εν ζωή, εγώ δεν θέλω να μάθω. Λοιπόν, ναι. Παντάλληλα. Λοιπόν. Εντάξει τώρα. Πρέπει νομικά, να το... νομικά. Έχει γίνει λοιπόν. Νομικά θα σα απαντήσω. Έχει γίνει μια μήνυση για ανθρωποκτονία και μια για αρπαγή. Την έχει κάνει η οικογένεια και σαφώ πρέπει να πάρει την απάντηση η οικογένεια. Και αφήστε και το Πέρα από το νομικό, αλλά και ηθικά, ότι αυτή η οικογένεια ψάχνει 29 μήνε στο παιδί τη, πρέπει και οφείλει η ελληνική αστυνομία να δώσει την απάντηση. Το καλό είναι ότι η κοπέλα να, ζει και η ψυχολογία θα να πάρει απάντηση. Αυτό είναι ό, το καλό. Ναι. Να ζει και αν δεν θέλει. Θέλω ε, να ξεκαθαρίσω και... κάτι. Για να μην βρεθώ εγώ στο τέλος μπλεγμένη. Ό,τι πληροφορία είχα, την έδωσα. Με τη συγκεκριμένη γυναίκα μίλησα και εγώ. Που δίνει συγκεκριμένε πληροφορίε, πολύ συγκεκριμένε. Ποιο δεν έχει. Αυτέ οι πληροφορίε ταυτίζονται με κάποια άλλα στοιχεία που είχε η οικογένεια. Όμω. που δεν είχαν βγει στο φω. Έτσι. Πού ε, δεν είχαν ε, βγει στο Εγώ δεν λειτουργήσα εγωιστικά και είπα. Δεν θα το διαχειριστώ ω εκπομπή, γιατί δεν πρέπει. Δεν είμαστε εδώ να κάνουμε ούτε το ρόλο τη αστυνομία, ούτε τη δικαιοσύνη. Από τη στιγμή δεν αντικαθιστούμε καμ... ε, κα... τίποτα από τα δύο. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εμεί, αυτό που έχουμε που μπορεί να οδηγήσει στην άκρη του νήματο, το δίνουμε εκεί που πρέπει. Αρχικά στο δικηγόρο και ο δικηγόρο θα το διαχειριστεί με την ελληνική αστυνομία. Το σταματάμε εδώ. Εγώ δεν. Ζήνα... Ειλικρινά σα το λέω. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θα ξαναεπανέλθω. Αλήθεια σα το λέω. Εάν δεν έχω μια επίσημη απάντηση από την ελληνική αστυνομία, τι έγιναν αυτέ οι πληροφορίε που έχουμε. Α βγει κάποιο αύριο από την ελληνική αστυνομία και να πει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό και γι' αυτό. Ή μπορούμε να κάνουμε τότε που μπορεί να γίνει. Έτσι. Και επειδή είσαι ένα άνθρωπο που έχει ξαναδώσει πληροφορίε και πολύ σύντομα θα κληθεί λοιπόν να καταθέσει για τη συγκεκριμένη μαρτυρία που απορώ. Είναι δυνα... Εγώ την έδωσα τη μαρτυρία, κύριε Μαρέδη, να σα πω το εξή. Εγώ ξέρω γιατί εγώ, είναι η βοηθή σα. Δεν έπρεπε να είχε καιρό. κληθεί να καταθέσει για τη συγκεκριμένη μαρτυρία. Δεν έπρεπε να είχε κλειθεί να καταθέσει για τη συγκεκριμένη μαρτυρία. Γιατί να κληθώ, αφού έδωσα το τηλέφωνο τη μαρτυρίας. Λίγο να σα πω. Η συγκεκριμένη μάρτυρα. Δεν, είναι, δεν, δηλαδή, δηλαδή, δεν πήγε ακόμα. Αφού ξέρει τώρα τι λεπτομέρειε. Ε, δηλαδή. Ξέρω, αλλά λέω είναι πολύ αυτό απλό, είναι, απλό να είναι πάρα αυτό πολύ που επιβεβαίώνεται σε μένα να το επιβεβαιώσουμε γι' Αυτό σα λέω, λοιπόν, ότι καμιά φορά βλέπουμε την αγανάκτηση τη οικογένεια η οποία είναι μεγάλη γιατί 29 μήνε, ένα από τα τέσσερα τη παιδιά δεν ξέρει που είναι. Αλλά η αγανάκτηση που. να πάει σε αυτού που πρέπει να πάει η αγανάκτηση. Α, δεν είναι με η αγανάκτηση με μένα. Να μην, με μην, αδικούνε όσοι να μην όσοι αδικούν όσοι βοηθούν. Γιατί, αυτό γιατί στο τέλο, να... αν εγώ μπλέξω. Ε, αλλά μην μπλέξω εγώ με ένα στοιχείο που δεινώ. Όχι, να το πω το παρακολουθώ από κοντά. Με συγχωρείτε, επειδή έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην έρευνα, έρευνα αυτή, σα δίνει πληροφορίε, στοιχεία και μπράβο τη, να μην βρεθεί αδίκω στο στόχαστρο τη Νομίζω ότι δεν θα βρεθεί στο στόχαστρο κριτική, την ευχαριστούμε. Το μόνο που ζητάει η οικογένεια είναι τη συνάντηση με τον Υπουργό, γιατί Εντάξει. θεωρεί ότι η υπόθεσή τη έχει Υπουργού. ξεχαστεί για όλα αυτά τα λάθη και τι παραλήψει που έχουν γίνει εδώ και 29 μήνε. Κύριε Γονιδάκη, επειδή είστε έξω από αυτέ τι υποθέσει, σκεφτείτε μια οικογένεια, μια μάνα, έναν πατέρα και έναν αδελφό, οι οποίοι δύο χρόνια τώρα αναζητούν το παιδί του. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχονται κάποιες πληροφορίες που οι γονεί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και περιμένουν από την ελληνική αστυνομία, από, το, από, τις αρ, από τους αρμόδιου φορεί, να βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους. Τι να κάνουν αυτοί οι δυσμεροί άνθρωποι, τι, τι να του συμβουλεύσει κανείς. Θέλουν τον υπουργό, είναι ο υπουργό αρμόδιος. Μιλούν με τον άνθρωπο που είναι στο Ιδεζή, Θέλουν, Πρέπει να μιλήσουν με αυτόν, Πρέπει να μιλήσουν με κάποιον άλλον. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, Δυστυχώ και... Κυρία ε, Μπζίνα, αν μου επιτρέπει. Ναι, ναι ε, δεν ε, Οι γραφειοκρατικέ αυτέ αγγελίε που υπάρχουν ε, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική αστυνομία μα έχουν, ε, έχουν, ταλαιπωρήσει και εμένα προσωπικά σε υποθέσει ανθρωποκτονιών όπου δεν υπήρχε αποδεικτικό υλικό και κάναμε εμεί αγώνα για να βρεθούν οι μάρτυρε. Θα θυμίσω την, οικο, την οικογένεια του κυρίου Σάβα που βρέθηκε δολοφονημένος ο αδελφός του από το γείτονα που δύο μήνες μετά, εάν δεν παρακολουθούσαμε από κοντά την ανάκριση, δεν καλέσαν κανέναν γείτονα να καταθέσει για το ηθικό ποιόν και ο, ο, δράστης άρχισε να οικοδομεί το ψευτοεπιχείρημα του βρασμού ψυχικής ορμής. Μόνος μου ζήτησε από τον κύριο Ανακριτή, κάλεσε τους υπόλοιπους μάρτυρες της γειτονιάς και βγήκανε στη φόρα και ήρθαν και κατέθεσαν αυτοί οι άνθρωποι στο ακροατήριο και απονεμήθηκε η δικαιοσύνη. Δυστυχώ υπάρχουν αγγυλώσεις, δυστυχώ υπάρχουν... Γι' αυτό, και γι αυτό και φτάσαμε και είναι στα είναι τρένα. Αν είναι κοπέλα, την... εκεί υπάρχει το εξή. Εγώ υπάρχει επειδή δεν ξέρω τη δικογραφία. είναι ένα ανήλικο παιδί που έφυγε από το σπίτι, συμπλήρωσε εκεί. τα 18 έτη. και... Ζήνω εγώ αυτή τη δικογραφία, είναι δεν κάπου... την τη γνωρίζω. Δεν συνηθίζω ποτέ να σχολιάζω υποθέσει τι οποίε δεν γνωρίζω και δεν, δεν τι χειρίζομαι. Ε, γι' αυτό βλέπει ότι περιορίζω το λόγο μου και την τοποθέτησή μου σε μια γενίκευση. Αν και δεν μ αρέσουν οι γενικεύσει, αλλά επειδή έχω μια σχετική αρκετή εμπειρία, θα το κρίνουν άλλοι αυτό από την uh, συλλογή αποδεικτικού υλικού και είμαστε συνεργάτες με την, uh, σε, αυτό το, σε, αυτή την κατεύθυνση με την ελληνική αστυνομία, δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις και οι παραλήψεις. Απλώς, Απλώς εδώ μην ξεχνάμε δε... Ζήνα, συγγνώμη, μόνο ένα, μία φράση αν μου επιτρέπετε. ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με ένα άλλο κράτος και κάποιους νόμους που έχει ένα άλλο κράτος που θα πρέπει η ελληνική αστυνομία να έρθει σε γιατί θυμόμαστε πολύ καλά τη μασκεπική εκπρόσωπο, η κυρία Δημογλίδου. Έχει να κάνει και το τι ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σουηδία, είναι προκειμένου για την πρώτη ε, καταγγελία, αναφέρουμε που έχει πει Ρουλά, η οικογένεια. Έτσι. Θα πρέπει να συνεννοηθούν πώ επιτρέπεται να δοθεί το υλικό. Θα νομίζω θα ότι όμως αν, το δεν υλικό, ναι, λέμε, αν δεν κάνω λάθο. Υλ... Ε, αν δεν κάνω λάθο. Κύριε είναι Συμφωνώ απόλυτα, του τρει μήνε το ξέρω. Αν δεν κάνω λάθο όμω, προκειμένου να δοθεί το υλικό, θα πρέπει να υπάρξει επίσημη καταγγελία σε εκείνο το κράτο. Την κάναμε την επίσημη καταγγελία. Αυτό ακριβώς, αυτό θέλω την να ακούσω από, από εσάς.